Γεια σας φίλες και φίλοι, αγαπητοί φίλοι των ομάδων της ομοφαγίας. Είμαστε για μια φορά ακόμη μαζί, εδώ από Θεσσαλονίκη, 22 Νοεμβρίου 2022, με ένα ακόμη βίντεο σχετικά με την βιταμίνη Β3, λεγόμενη και νιασίνη. Ο σκοπός αυτών των βίντεο είναι για να καταλάβετε ότι μια πλήρης ομοφαγική διατροφή δεν έχει καθόλου ελλείψεις και μπορεί να μας χαρίσει οτιδήποτε είναι απαραίτητο από πλευρά θρεπτικών στοιχείων για το ανθρώπινο σώμα. Πάμε λοιπόν να δούμε για τη Β3, τη νιασίνη όπως λέγεται, τι ακριβώς προσφέρει και πώς βοηθάει το σώμα μας. Καταρχάς, όπως οι περισσότερες βιταμίνες του συμπλέγματος Β, η Β3 βοηθά στο μεταβολισμό των υδατάνθρακων, να μετατραπούν δηλαδή οι υδατάνθρακες που τρώμε σε ενέργεια, φρούτα και λαχανικά κυρίως. Επίσης, η Β3 βοηθάει τη γνωστική λειτουργία και την νοητική λειτουργία, βοηθάει πολύ τον εγκέφαλο. Επίσης, η βιταμίνη Β3 ρυθμίζει τη χοληστερίνη που παράγεται από το σώμα, βοηθάει στην υγεία των μαλλιών και του δέρματος, μειώνει τις φλεγμονές, βοηθάει δηλαδή στη μείωση των φλεγμονών και κάποια επιπρόσθετα έτσι, ωφέλη της βιταμίνης αυτής είναι ότι βοηθάει την πέψη, την καρδιά, το νευρικό σύστημα, τις ορμόνες, να υπάρχουν δηλαδή οι ορμόνες σε ισορροπία και επίσης, όπως είπα και πριν, βοηθάει τον εγκέφαλο από πλευράς νοητικής λειτουργίας, μνήμης και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με αυτό. Θα τη βρείτε σε πολλά τρόφιμα ομέστροφες και φυσικά υπάρχει στο αβοκάντο, το οποίο αβοκάντο θα παρατηρήσατε και άλλες φορές σε βίντεο ότι έχει πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά μέσα, βρίσκεται δηλαδή στο επίκεντρο ίσως της ομοφαγικής διατροφής και είναι καλό να έχουμε κάθε μέρα λίγο αβοκάντο να τρώμε, βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης η Β3 θα βρεθεί στα δαμάσκηνα, στους χουρμάδες, στα μούρα και κυρίως στα σκούρα μούρα, δηλαδή μύρτιλα, βατόμουρα, αυτά τα μαύρα, τα κόκκινα σκούρα μούρα και τέτοια, στα νεκταρίνια, στις σταφίδες, στα μάγκο, στα ρουδάκινα, στα πεπόνια, στα μήλα και στα πορτοκάλια. Αυτά είναι τα φρούτα λίγο πολύ που έχουν αρκετή βιταμίνη Β3 ή αλλιώς νιασίνη. Τώρα από λαχανικά, τα σπαράγγια έχουν νιασίνη, το λάχανο, οι λιαστές ντομάτες, οι οποίες και αυτές είναι υπερτροφή γιατί έχουν συμπυκνωμένη θρεπτική αξία. Γενικά οι πιπεριές έχουν Β3 και οι πιπεριές, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ πλούσιες και σε βιταμίνη C. Δηλαδή, αν θέλετε να αποφεύγετε έτσι κρυολογήματα και τέτοια πράγματα, να τρώτε τη μέρα και 2 και 3 πιπεριές, δεν σας βλάπτει πουθενά η πιπεριά, ειδικά τις κόκκινες, κίτρινες και πορτοκαλί, που είναι πιο εύπεπτες και πιο ήπιες για το πεπτικό μας. Επίσης, στο σπανάκι υπάρχει βιταμίνη Β3, σε κάποιους σπόρους, όπως είναι οι ηλιόσποροι, ο λιναρόσπορος, τα αμύγδαλα, τα φουντούκια και οι κολοκυθόσποροι. Επίσης, σε αποξηραμένα μανιτάρια σιτάκε, στη σπιρουλίνα υπάρχει όλο το σύμπλεγμα των βιταμινών Β και επίσης στις γλυκοπατάτες, στο φαγόπυρο και στην κοινόα. Αυτές ήταν οι τροφές που ανέφερα, δηλαδή ήταν οι τροφές οι οποίες είναι οι πιο πλούσιες τροφές που μπορούν να φαγωθούν ομές και είναι πλούσιες σε Β3. Κάπου εδώ θα κρατήσω το βίντεο σύντομο, να μην έτσι έχουμε περιττά πράγματα σε κάθε βίντεο.
θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Θέλω να είστε όλοι καλά και όλες καλά, να μπείτε και να συμμετάσχετε στην ομάδα μας, να μπορέσετε κι εσείς να δραστηριοποιηθείτε με τη διατροφή, να κατεβαίνετε σε συναντήσεις που κάνουμε και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα τα παιδιά έχουν αποφασίσει από κοινού να κάνουν συνάντηση κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα, του κάθε επόμενου μήνα δηλαδή, στο εστιατόριο Γη, το οποίο έχει μενού το οποίο είναι κυρίως ομοφαγικό, και εκεί μπορείτε να κάνετε και συζητήσεις περί ό,τι σας απασχολεί, ομοφαγίας και διατροφής και ευεξίας. Και αναφέρω την Αθήνα κυρίως γιατί εκεί είναι ο πιο πολύς κόσμος, όπως καταλαβαίνετε, και εκεί μαζεύονται οι περισσότεροι. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη θα μας βρείτε στην ομάδα Ομοφάγη και Φρουτοφάγη στο Facebook, να μπορέσετε έτσι να ανοιχτείτε. Μην κάθεστε μόνο από το πληκτρολόγιο και πατάτε like. Μπορείτε να έρθετε. Είμαστε όλοι καλά παιδιά. Είμαστε όλοι ομιλητικοί. Γνωρίζουμε κόσμο και βοηθάμε όλοι μας. Έτσι δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι και άλλα μέλη στην ομάδα. Πολλά μέλη που έχουν βιώσει, έχουν τις εμπειρίες. Και θα δείτε ότι είναι καλό να υπάρχει αυτή η ένωση μεταξύ μας. Ομοειδεάτες, μαζί, ενωμένοι, να βοηθάει ένας τον άλλον. Να είστε καλά, να είστε πάντα θετικοί και να ξέρετε ότι οποιαδήποτε δυσκολία σας έρθει είναι για καλό, να την ξεπερνάτε για να γίνετε και πιο δυνατοί. Γιατί ό,τι δεν σας σκοτώνει, αναγκαστικά σας κάνει και πιο δυνατούς. Φιλιά πολλά, τα ξαναλέμε την άλλη φορά.